την αντιμετώπιση της Ελλάδας, του ελληνικού χρέους και της ελληνικής μνημονιακής πολιτικής. Το S5 καταρχήν έχει εσωτερικές τριβές για το αν θέλει τελικά να συμμετάσχει σε μια νέα κυβέρνηση της κυρίας Μέρκελ. Και εάν επιβάλλει κάποιους όρους, αυτοί θα έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της Γερμανίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας έχει αποδεχτεί τους βασικούς άξονες της πολιτικής της κυρίας Μέρκελ. Οι άξονες είναι πολύ απλοί. Ένας είναι. Ότι η Γερμανία θα παρέχει δάνεια υπό όρους που βαθαίνουν το πρόβλημα στο Νότο, ώστε να τηρείται σιγή ηχθείως για την ουσία της κρίσης και για του ίδιου του γερμανικού μοντέλου εντός της Ευρωζώνης όπως έχει. Αυτό το έχουν αποδεχτεί τα δύο μεγάλα κόμματα. Γι' αυτό θα προσέξετε. Στην προεκλογική εκστρατεία δεν υπήρχε καμία συζήτηση για την ευρωκρίση μεταξύ S5 και CDU. Οπότε και στη συζήτηση που κάνουν τώρα μεταξύ τους θα δείτε δεν πάλι το θέμα της αντιμετώπισης της ευρωπαϊκής κρίσης δεν πρόκειται να είναι. Δεν θα είναι ακαμφόδες όσον αφορά την πιθανή συνεργασία των δύο κομμάτων. Ξέρετε, οι γερμανικές εκλογές τελείωσαν. Η πολιτική στην Ευρώπη, κατά την άποψή σας και την άποψη των πολιτών των περισσότερων, δεν πρόκειται να αλλάξει την πλευρά της Γερμανίας. Άλλωστε, επιβραβεύθηκε και από το γερμανικό λαό αυτή η πολιτική, με ένα ποσοστό που πήρε η Μέρκελ, που είναι το μεγαλύτερο μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Τι κάνουμε εμείς εδώ τώρα? Τι γίνεται με το χρέος? Τι γίνεται με το ενδεχόμενο ενός νέου μνημονίου, νέων μέτρων? Τι γίνεται με το ενδεχόμενο της εξόδου της χώρας μας στις αγορές, γιατί το θέμα της Τρόικας κάποια στιγμή, όπως μας λένε, τελειώνει? Παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη, εγώ δεν είπα ότι δεν θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας. Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική της Γερμανίας θα αλλάξει, θέλει δεν θέλει η Γερμανία, και το μισό το λόγο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως είναι. Εγώ θεωρώ όμως ότι η πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης θα αλλάξει επειδή θα το αποφασίσει η κυρία Μέρκελ, όταν το αποφασίσει η κυρία Μέρκελ, ανεξάρτητα από το S5, ανεξάρτητα από τους πράσινους, και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλον είναι σε κυβέρνηση συνεργασία μαζί της. Κάποια στιγμή, ξέρετε, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Η κυρία Μέρκελ, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ποτέ δεν έτρεφε την αυταπάτη ότι θα μπορεί να συνεχίζει αυτή την πολιτική του, να προεκτείνει την κρίση επάπειρον και να προσποιείται ότι τη λύνει όταν δεν το κάνει. Κάποια στιγμή θα έρθει αντιμετώπιση, αν δεν το αποφασίσει μόνη της, θα το αποφασίσει η κρίση για εκείνη. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει εκείνη τη στιγμή και πώς θα αντιδράσει όταν το γερμανικό θαύμα αρχίσει πασιφανώς να κλείνει τον κύκλο του με τα μεγάλα εσωτερικά προβλήματα της οικονομίας της Γερμανίας, που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό τους πρόβλημα, με το δημογραφικό τους πρόβλημα, με το γεγονός ότι στερεύουν οι πηγές ζήτησης για τα κεφαλογικά τους αγαθά από την Κίνα και για τα καταναλωτικά τους αγαθά από την Ισπανία και την Ιταλία. Οι αποφάσεις που θα πάρει η κυρία Μέρκελ, αυτές θα αποφασίσουν και τη δική μας τύχη, δυστυχώς, γιατί η ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι βλέπω, συνεχίζει ακριβώς το σενάριο των τελευταίων ετών, ενισχύει τον αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο της κρίσης. Βλέπουμε τώρα ότι θα έχουμε νέες περικοπές, οι οποίες θα φουντώσουν, επειδή είχαμε νέα υστέρηση εισόδων, αυτές οι περικοπές θα δημιουργήσουν και νέα υστέρηση εισόδων. Το αν θα βγούμε στις αγορές ή όχι είναι καθαρά ακαδημαϊκού χαρακτήρα ζήτημα, γιατί ξέρετε, και να βγούμε στις αγορές θα βγούμε υπό την επιτροπία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπό το μανδύα του λεγόμενου προγράμματος OMT, όπως σκοπεύουν να κάνουν για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Υπό ένα μνημόνιο όμως που θα συνεχίσει να σπέρνει τον πόνο και το αίμα και τα δάκρυα στην κοινωνία μας και στις κοινωνίες του Νότου. Με αποτέλεσμα ολόκληρη η Ευρωζώνη να μην μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα. Και το μέλλον της χώρας ποιο θα είναι? Δεν σας άκουσα. Το μέλλον της χώρας ποιο θα είναι μέσα σε αυτό το δυσίωνο, έτσι? Κοιτάξτε, αυτό το δυσίωνο, εάν η ανάλυση είναι σωστή, αυτή η Ευρωζώνη δεν μπορεί να συνεχίσει.